Θάνατος του Γάλλου Πρόεδρου φωνάζουν εκατοντάδες Πακιστανοί στο Καράτσι, καίγοντας φωτογραφίες του Εμμανουέλ Μακρόν, τη γαλλική σημαία και καλώντας σε μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων. Διαδηλώσεις και στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, αλλά και στην ΤΑΕΣ της Ιεμένης, όπου σε πανό απεικονίζεται ο Γάλλος Πρόεδρος ως γουρούνι. Σε συνέντευξή του στο αραβικό δίκτυο Αλτζαζίρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν υιοθετεί υπιότερους τόνους και σπέβδει να διευκρινίσει τις προθέσεις του. Οι αντιδράσεις του μουσουλμανικού κόσμου, καταρχάς πιστεύω ότι οφείλονται στα πολλά ψέματα, στη μη σωστή κατανόηση των λόγων μου και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι ήμουν υπέρ αυτών των σκίτσων. Μπορώ να καταλάβω και να σεβαστώ ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να σοκαριστούν από τα σκίτσα. Αλλά δεν θα δεχτώ ποτέ ότι η βία μπορεί να δικαιολογηθεί για αυτά τα σκίτσα και θα υπερασπίζομαι πάντα στη χώρα μου το δικαίωμα ελεύθερα κανείς να μιλά, να γράφει, να σκέφτεται, να ζωγραφίζει. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν έριξε λάδι στη φωτιά, καλώντας τους Τούρκους να μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα. Η γαλλική κυβέρνηση έκανε λόγο για μισητή και συκοφαντική προπαγάνδα που στόχο έχει να πυροδοτήσει το μίσος εναντίον της Γαλλίας. Η εκστρατεία μποϊκοτάζει ανάξια λόγο και την καταδικάζω, αλλά γίνεται από συγκεκριμένες ιδιωτικές ομάδες επειδή δεν έχουν καταλάβει και βασίζονται σε ψέματα για τα σκίτσα μερικές φορές από άλλους ηγέτες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πριν από τον αποκεφαλισμό του καθηγητή Σαμουέλ Πατή, ο Γάλλος πρόεδρος είχε δεσμευτεί για μια εκστρατεία εναντίον του ισλαμικού ριζοσπαστισμού στη Γαλλία, που έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους από το 2015.